Καταρχήν είναι αφελέστατος ο Πανετολικός. Πολύ μπροστά την πίεση από το κέντρο και προς την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί εύκολα με μακρινές μπαλιές που έχει γρήγορους ποδοσφαιριστές να σπάσει αυτό το σκηνικό. Αυτοί πιστέψαν ότι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να παίξει passing game. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να παίξει passing game, έχασε μπάλες και οι μαλάκες εδώ οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ λένε: Αχ, δεν παίξαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Μια χαρά παίξατε ηλίθιοι. Το πρώτο ημίχρονο παίξατε καλύτερα. Γιατί αυτοί ερχόμενοι μπροστά, ο ΠΑΟΚ έβγαλε με τις μεγάλες πάσες, ιδιαίτερα από το Μίσιτς, φάσεις και στην ταχύτητα του Πέλκα. Στο πρώτο γκολ είναι ότι ο Πέλκας δεν είναι half, είναι four. Είναι δεύτερο φορ και έρχεται με μεγάλη ταχύτητα. Και αν παρατηρήσετε στο βίντεο, και ο Σφιντεύσκι ξεπερνάει σε ταχύτητα το στόπερ. Είναι δύο γρήγοροι φορ, με την μπάλα, μάλλον χωρίς την μπάλα στα πόδια τους, και βάζει το τσαπατζούλικο γκολ. Τον σώνει ο Μίσιτς και σε άλλες περιπτώσεις τον Μπέλκα, τον απελευθερώνει, τώρα μην έρχεται τόσο πίσω να παίρνει μπάλες. Και ο Μίσιτς στο κομμάτι του σκοραρίσματος του Πέλκα είναι πολύ σημαντικός, γιατί είναι χαφ που βλέπει γήπεδο. Λοιπόν, αν είδατε στο βίντεο, υπάρχουν πολλές πάσες του Μίσιτς, ο οποίος δημιουργεί από την πίσω γραμμή με μεγάλες πάσες, χωρίς να κάνει το φαντεζί. Του βλέπω, έχω ορατότητα μεγάλη, έχει μεγάλο οπτικό νεύρο το μάτι του. Τους βλέπει, έχει όψη του γηπέδου, από τη μέση και μπροστά. Πάρτιν. Και είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτεί και τον Γιαννούλη. Το μάτος είναι του κόλου, να πούμε. Έχει καθίσει σαν το γέρο και άστεχος κάτω από ρακέντητος κάτω από τις γέφυρες και βάζει τον Γιαννούλη και κάνει τις ιστορίες. Και φυσικά άμα δείτε τον Ακπομπ, πολλοί λένε ο Ακπομπ, πολύ καλός ο Ακπομπ, να παίξει ο Ακπομπ με την Κυριακή, δεν είναι ηλίθιοι. Ο Ακπομπ μπήκε σαν τρίτος γρήγορος για να δημιουργήσει στην κούραση και στο ρίσκο του Πανετολικού τον αυγό με τρεις γρήγορους. Και ότι βγήκε ο Πέλκας δυσαρεστημένος στο 60 λεπτό για να μπει τρίτος σκάφο Καντουρί, είναι γιατί μπήκε ο Ακπομπ και θα έχω τρεις γρήγορους, σου λέει. Τον Βιερίνια, γρήγορος. Λιμιός πολύ γρήγορος. Και Ακπομπ θα βγούμε τρεις. Και αν τον κάνω τον τέταρτο. Και αν θέλω τέταρτον, κοπανάω το Μίσιτς σαν τέταρτο, ο οποίος θα ομοργανώσει αυτή την τριάδα που θα πάει. Και αν βγει και ο Γιαννούλης που είναι ταχυδυναμικός, 4-5. Πολύ καλή προσέγγιση. Και είδα πάρα πολύ καλά να λειτουργεί η αριστερή πτέρυγα και μια εντολή που έχει δώσει ο Φερέιρα στον Μπέλκα να αριστερίζει, να γίνεται αριστερός. Ξέρω, δεξιός είναι από τα Γιαννιτσά, είναι δεξί όλοι, ενώ στο γήπεδο αριστερός. Και κάνουν ένα τρίγωνο Γιαννούλης, Βιερίνια, Πέλκας και διαλύουν την άμυνα του Πανετολικού ξεκινώντας τα γκολ από εκεί πέρα. Τα δύο γκολ είναι ξεκίνημα από εκεί. Το ένα οργανωμένα και το άλλο σε αντεπίθεση. Εντάξει. Εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ, αφελής ο Χάπος. Ο Πέλκας είναι άλλο σκαφ. Ο Πέλκας είναι άλλο και ο Μπίζερ Βαρίνα. Ο Πέλκας είναι δεύτερο φορ και ο Μπίζερ Βαρίνα δεκάρι. Κατά συνθήκη μπορεί να παίξει και έξω αριστερά. Εντάξει, αλλά επειδή αυτό το match δεν έδωσε χώρο ο Βλάκας ο Πανετολικός, βόλεψε και τον Άκπομπ στην ταχύτητα, βόλεψε και τον Μπέλκα. Ο Μπέλκας δεν μπορεί να οργανώσει. Βρήκε το μάστορα του πίσω το Μίσιτς, ο οποίος οργανώνει και ο Μπέλκας δεν έρχεται πολλά μέτρα πίσω και πηγαίνει κοντά στην περιοχή, κολλάει σε αυτό τον Μουτσούνα και δημιουργεί καταστάσεις μέσα στην περιοχή. Είναι ευλογία. Το μισό πριμ που παίρνει ο Μπέλκας πρέπει να το δίνει στο Μίσιτς, σάντουιτς. Και με τον Άγμπομ, αφού το μάτς έχει κρυθεί, τον κόβουνε και offside που το σπάει λόγω ταχύτητας και δεν το βλέπει η επόπτη. Θα μου πεις, το αποτέλεσμα δεν εξαρτώταν. Αλλά πάλι βλέπεις ότι δημιουργείται κατάσταση εναντίον του Άγμπομ. Κοίτα, ο Άγμπομ δεν μπορεί να παίξει στη γραμμή να ξεκινήσει. Σε κάποια μπασταρδεμένα 4-4-2 μπορεί να παίξει σαν αριστερός εξτρέμ, όχι όμως όλη τη γραμμή, να παίζει προς τα μέσα, σαν δεύτερο φορ, αριστερά, για να βγαίνει ο Γιαννούλης να κάνει πλάτος. Ο Γιαννούλης, που έχει τα χιλιόμετρα και τα νιάτα, μπορεί να συμμετάσχει σε ένα τρίκ του ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι. Όχι όμως επιμονή μου βάσεως. Ο Φιάρης 3-1 και λίγα ήταν. Αν έπαιζε και ο Σεμέδο όλο το μάτσο να μπει και ο Μεγιάνο, τους πηδούσαν τα ράματα. 4-4-2 Άρης. Ανοιχτός, θα ρίξει και παίζει με την δόξα Τούμπας. Λοιπόν, ο άλλος βάζει 3 χαφ, τρίτο το Τσιγιαννίδη στον άξονα, του παίρνει το κέντρο. Άμα δείτε όλες τις περιπτώσεις, όλες οι φάσεις, όλες οι ιστορίες που γίνανε στο παιχνίδι του Άρη, γίνανε από το χώρο του άξονα. Τον έχασε εκεί τον άξονα ο Άρης. We'll be right back.
Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι οι δύο εξτρέμ που έχει βάλει τον Γκάμα και τον Βετβαζίδη δεν μαρκάρουν. Άρα γίνεται διπλό το πρόβλημα, γιατί αν έρθει ο Βετβαζίδης και ο Γκάμα λίγο πιο εσωτερικά, μπορεί να δημιουργηθεί κατάσταση και να συμμαζευτεί το κέντρο. Δεν το κάνει. Οι μεγάλες οι ομάδες τα 4-4-2 τα παίζουν με οχτάρια στις πλευρές για να έχουν 4 χαφ. Και παίρνουν οι μπακ τις πλευρές και τα μέτρα, να πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι και σε φάσεις που γίνανε και στον κόλτο πρώτο που μπαίνει, αν το δείτε, λείπει ο χαφ και το εξάρι και το οχτάρι από το όλο αμυντικό κομμάτι του Άρη. Και τους έχει διαλύσει από εκεί, το έχει δει ο Σίμος στο παιχνίδι και τους έχει διαλύσει από εκεί. Και έχει βάλει και στο Φετβατζίδι διπλό μαρκάρισμα. Δηλαδή τον Κοροβέση κολλητά που είναι κοντός και γρήγορος. Ο Σεμέδο έρχεται πάνω σε αυτόν, αφήνει το Στρούγγεν. Λέει στα αρχίδια μου, αυτός είναι μαλάκας, δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Και ο Σακόρ είναι τρίτος και τον έχουν πάρει το σκάλπ του Φετβαζίδη. Και ένας ακόμα λόγος που ο Φετβαζίδης δεν πήγε καλά είναι ότι δεν είχε βοήθεια από τον μπακ του και δεν έχει ένα χαφ ακόμα να κάνει τρίγωνο, να του δώσει βάση για να μπορέσει να έρθει με το ανάποδο και να μπει και να κάνει. Δηλαδή, αδιάβαστος τελείως ο Άρης. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Ιντέγε κάνει τον γκολ, εντάξει. Εντάξει, του έρθει μπάλα εκεί στο δεύτερο δοκάρι, το κάνει. Υπάρχουν στο πρώτο λεπτό μια φάση. Πάει ένα κίνα τριπλάρι, πάει την μπάλα στο ανάποδο πόδι, γυρίζει σαν τον Τζαπατσούλη, σαν τον King Kong, να πούμε. Μια ταλαιπωρία μεγάλη να πούμε αυτό ο Ιντέγε. Βρωμάει τα πόδια του, βρωμάει η μύτη του, βρωμάει τη φτέρνα του, βρωμάει το είναι του, να πούμε. Μια ιδία και μισή. Δεν έχει και συμμετοχικό σεντερφόρ κατά κάποιο τρόπο. Ύστερα βλέπει ο Μαλάκας, βλέπει ότι έχει πρόβλημα στα χαφ. Έχει το Μενέντεθ, τον μπακ, τόσα χρόνια. Τόσο καιρό στον πάγκο, τι τον έχεις? Πέτα τον αριστερό μπακ και πέτα τον Σάκα στα χαφ. Παίξε με τρεις. Φτιάξε το κέντρο. Προηγήσε και ένα μηδέν. Πάρ τον πόντο. Μυαλό κουκούτσι. Αυτός είναι ο Άρης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο. Και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μέρα